Μυστήριο καλύπτει τον εντοπισμό ξύλινου πλοιαρίου στο ακροτήρι Αγίου Ιωάννη στα νότια παράλια της Κρήτης. Το πλοιάριο έχει ακινητοποιηθεί στη βραχώδη ακτή, πιθανότατα από την περασμένη Τρίτη, οπότε και έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι 2 ημέρες πριν το είχαν δει να πλέει στα ανοιχτά και θεώρησαν ότι ήταν ακυβέρνητο. Ειδοποίησαν τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν ότι στο πλοίο δεν υπήρχε ψυχή, όμως τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών είχαν μείνει στα αμπάρια και στο κατάστρωμα. Να δεις ρούχα, να δεις πράγματα, ό,τι φανταστείς υπάρχουν. Παιδικά, παιδικά, από γέρους, από μικρούς, παπούτσα, σόρουχα, τα πάντα. Μπιμπιλίνα, από μωρά το παιδιό, παπούτσα, ό,τι θέλεις υπάρχουν εκεί. Έχει το κοράνιο. Εγώ ένιωσα να μην ξαναπάω να μπω εκεί μέσα. Να μην ξαναπάω, γιατί δεν ξαναπάω να ξαναμπω εκεί μέσα. Ναι, απελπιστικό. Αν πας να ειδείς μια κατάσταση, αν ήταν τρόπος να μπει η κάμερα. Το είδαμε μέσα στο πέλαγος, το οποίο ήταν ακυβέρνητο. Το παρακολουθούσαμε να δούμε τι ήταν. Είπαμε μήπως ήταν πάνω ψαροκάικο και ψάρευε κάποια μεγάλα ψάρια. Αλλά μετά ήταν προς την ξηρά. Το παρακολουθούσαμε και το είδαμε ύστερα πώς το πήγε η θάλασσα. Το έριξε στα βράχια. Άνθρωπο δεν είδαμε τίποτα. Πήγαμε τα απόγευμα κατά 3-3,5 ώρα. Το μόνο που είδαμε ήταν ρούχα και τίποτα άλλο απάνω στο κατάστρωμα. Αστυνομικές και λιμενικές αρχές ερευνούν την υπόθεση, καθώς θεωρείται πιθανό οι άνθρωποι που επέβαιναν στο πλοίο, ανάμεσα στους οποίους είναι καθώς φαίνεται και παιδιά, να αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν άρον-άρον. Το ερώτημα είναι πώς έφυγαν από τη βραχώδη ακτή και πού έχουν μεταβεί. Άλλο ήταν ακυβέρνητο, το ότι τα ρίξαν εκεί πέρα, δεν ξέρω πώς πήγε. Εμείς τότε από μακριά. Τι είδατε εκείνη την ώρα? Βλέπαμε το καράβι από μακριά και πήγαινε προς την άκρη. Ψημώσαμε εκεί και είδαμε και το είχε πετάξει στην άκρη στο βράχιο. Δεν υπήρχαν άνθρωποι. Μόνο ρούχα και τέτοια πράγματα στο κατάστρωμα, και τα τζάμια σπασμένα. Οι άνθρωποι δεν είδαμε τίποτα. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής από πιθανή ρήπανση, καθώς ήδη η οσμή πετρελαίου είναι έντονη. Τώρα μυρίζει πολύ πετρέλαιο. Μάλλον έχει ρίξει πετρέλαιο κάτω στον. Έχει σπάσει το ντεπόζιτο του καραβιού και μυρίζει από το βουνό απάνω μυρίζει το πετρέλαιο. Περνάνε τακτικά ψυχή από εδώ, αλλά έτσι να έχει βγάλει στην ακτή τίποτα, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Το οποίο πρέπει να φύγει, γιατί θα αμολύνει τον τόπο, θα αμολύνει τον κόσμο για χαμέ. Ήδη μυρίζει τα πετρέλαια, ας πούμε, και έχει βρωμίσει ο κόσμος. Κατάλαβες. Το πλοίο Φάντασμα επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη φύλαξης των νοτίων παραλίων της Κρήτης, όπου εκατοντάδες μετανάστες έχουν αποβιβαστεί τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή.